11 χρόνια από την κοίμηση του γέροντα Ιωσήφ του Βατοπεδινού και στην Ιερά Μεγή στη Μονή Βατοπεδίου, χθες Τρίτη, τελέστηκε το ετήσιο μνημόσυνο του μακαριστού γέροντα. Ο Θεός των πνευμάτων και πάση σαρκός των θάνατων καταπατήσας των διάβολων καταργήσας. Του μνημοσύνου προεξήρχε ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου, Αρχιμανδρίτης Χριστοφόρος, συμπαραστατούμενος από τον καθηγούμενο της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου Γέροντα Εφραίμ. Πάσα ο δίδι η λύπη και στρεμός, πάνω μάρτυμα τα παραυτού πραχθέν, ελόγω η έργο η διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός η χώρισο. Κυρίου δε υπόμε, ο Θεός των πνευμάτων και πάσης αυτού των θάνατων καταργήσας, των διάβολων καταπατήσας, η ζωή του κόμου σου δωρεί άμυνο αυτό, κύριε Ανάφου, η ψυχή την ψυχή του κυβιτέν του δούλου σου του πατρόσιμων. Ιωσήφ, μωρό και τάξον αυτήν, εν το ποχοτινό, εν το ποχλοερό, εν το παναψύξιο, εν τα πέδρα πάσα οδύνη, γιατί και στεναγμό, παναμάρτυρο με το παραυτού πραντέν, εν λόγω, η έργο, η διανία, που αγαθό και φιλάνθρωπο, θεό η χώρη, σε μου το και συνάνθρωπο, ο οποίο είχε και ο χαμαρτήσει. Συγχαρμόνος Κύριε, εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγος σου η αλήθεια. Κυρίου Δεσόμου, η Ανάσταση σου και η Ανάπαυση σου εκειμένου, δούλου σου του Πατρός ημών Ιωσήφ Μοναχού Χριστέ ο Θεός ημών και στην δόξα να αναπέμπουμε, συν του Ανάρχου σου Πατρί και του Παναγίου και αγαθό και ζωοποιώ σου πνεύματι, μην και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Η Ανάσταση, η ζωή και η Ανάπαυση στην κοιμημένη δούλου σου Πατρός ημών Ιωσήφ, Μοναχού Χριστέ ο Θεός ημών, και στην δόξα να αναπέμπομεν στον Ανάρχου σου Πατρί και του Παναγίου και αγαθό και ζωοποιώ σου πνεύμα την ίν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τα πνευμάτων δικαίων δεπεριωμένων. Αμέσως μετά το μνημόσυνο τελέστηκε τρισάγιο στον τάφο του μακαριστού γέροντα που βρίσκεται έξω από το καθολικό της Μονής. Στη μακαρία ζωή την παρασύ φιλάνθρωπε, στην κατάπαυση σου Κύριε, όπου πάντες οι Άγιοι σου αναπαύονται, ανάπαυσον και την ψυχή του δούλου σου, ότι μόνος υπάρχεις αθάνατος. Της εις Αγίης μαθητές και ιερείς Αποστόλης δωρησάμενος εξουσίαν, ώστε δεδεμένα είναι και εν του ουρανού όσα δι' αυτούν εν γη δέδεται και λελειμμένα ως αυτός, εν του ουρανού όσα δι' αυτούν εν γη λέλεινται διαδόκους δε ημάς τους ευτελείς, και αναξίου ζούλου σου της αυτής ταύτης παρά σου υπεραγίας δωρεάστα και χάριτος, τη αφάτου σου φιλανθρωπία καταξιώσας γενέσεις, ώστε και ημάς σου το δεσμήνται και λύν, τα εν το λαό σου συμβαίνοντα αυτός Πανάγαθε Βασιλεύ, διεμού το μαρτωλού και ταπεινού, για να αξίου δούλου σου συγχώρεσον το δούλου σου το πατρί ημών Ιωσήφ μοναχό, είτε εν το παρόν τη βία ως άνθρωπος επλημέλησε και άφεσε αυτό. Αιωνία ημί, αιωνία ημί, αιωνία ημί, ακολούθησε κέρασμα στο Μεγάλο Συνοδικό της Μονής, όπου μίλησαν οι δύο γέροντες σχετικά με την παρουσία του γέροντα Ιωσήφ ως ιδρυτού της Συνοδείας και αναμορφωτή της Ιεράς Μονής. Η μέρα του μνημοσύνου του γέροντα είναι μια έκφραση ευχαριστίας και δοξολογίας εις τον Θεό, γιατί μας έφερε παρά τα πόδια αυτού του ανθρώπου, που πραγματικά με όλο το είναι του προσπάθησε να μας οθήσει και να μας εμπρεύσει την πνευματική ζωή, την εχριστό ζωή, ώστε σήμερα η κόπη είναι δική του. Εγώ εις τον κόπον αυτού είσαι λίλιθα, δεν έκανα τίποτε. Πολλές φορές διάφοροι με επενούν που δεν ξέρουν ότι ξέρεις, έκανες μεγάλο έργο. Αλλά εγώ που ξέρω τα πράγματα, δεν έκανα καθόλου μεγάλο έργο. Τα βρήκα όλα έτοιμα και απλώς συνεχίζω. Και εύχομαι να μην κάνω κάτι που θα μαυρώσει το έργο και την παρουσία των γερόντων μας. Πατήρ Ιωσήφ, ο Άγιος αυτός άνθρωπος εκοπίασε πολύ για όλους σας. Κανείς δεν ξέρει τους κόπους του, τα δάκρυά του, τις προσευχές του που έκανε για τον καθένα ξεχωριστά. Έτσι, για να μπορέσετε εσείς
να μορφωθεί μέσα στο Χριστός. Αυτός ήταν ο αγώνας του κάθε γέροντα, αλλά και ιδίως του γέροντος Ιωσήφ, είναι να μορφωθεί ο Χριστός μέσα στις καρδιές των υποτακτικών του. Αλλά αυτό χρειάζεται πολύ πόνος και πολύ αγώνας και πολλά δάκρυα. Ο γέροντας μας Ιωσήφ, το παιδί ο Κρέας, υπήρξε γόνος εκλεκτός, ησυχαστής σπουδαίος, υπήρξε γόνος εκλεκτός, ησυχαστής σπουδαίος, η Κύπρος τον εγέννησε, ειν ίσως των Αγίων, στο Σταύρο μόνη ξεκινά να ζήσει θεία βρίων, στο Σταύρο μόνη ξεκινά να ζήσει θεία βρίων. Τετάρτη το πρωί τελέστηκε η ακολουθία και η Θεία Λειτουργία με συλλήτουργο των Ιερομονάχων της Μονής και στη συνέχεια τελέστηκε τρισάγιο στον τάφο του Γέροντα Ιωσήφ. Thank you.
Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θεός ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θεός ημάς. Δόξα Πατρί, Υιό και Πνεύματι, και νίκαι εξ ουσίας αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και πάση σάρκος ο τον θάνατον καταργήσας, ο διάβολον καταπατήσας και ζωήν ο κόσμος του δωρησάμενος. Αυτός, Κύριε, ανάβουσουν την ψυχή του κοιμηθέντος, δούλου του Πατρός, ημών Υιός, ημών Μοναχού. Και τάξον αυτήν εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλώρο, εν τόπο αναψύξιος, εν τα πέτρα πάσα, ότι είναι επί της κανανμός. Αιωνία!